Καλησπέρα και από μένα και ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους και όλες εσάς που είστε μαζί μας σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, το Ινστιτούτο Goethe και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και ειδικότερα την κυρία Τζίμης και την κυρία Χατζηγεωργίου για την όλη ευθύνη της διοργάνωσης αυτή τη σειρά online σεμιναρίων με τίτλο «Η τέχνη της μετάφρασης». Και φυσικά θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να καλωσορίσω τους τρεις καλεσμένους μας για απόψε, τη Μαρία Τοπάλη, τον Άντριαν Κάζνιτς και τον Περικλή Δουβίτσα, και να τους ευχαριστήσω θερμά που είναι σήμερα μαζί μας και θα μας μιλήσουν. Η απόψινή μας συζήτηση φιλοδοξεί ουσιαστικά να εστιάσει και να εμβαθύνει σε κάποια από τα ζητήματα που είχαν τεθεί στο προηγούμενο σεμινάριο, αυτό του Φεβρουαρίου. Η κουβέντα λοιπόν θα περιστραφεί γύρω από τη θέση της μεταφρασμένης λογοτεχνίας μέσα στην εκδοτική παραγωγή, στον χώρο του βιβλίου. Τα κριτήρια επιλογής της ξένης λογοτεχνίας κατά τη διαμόρφωση ενός εκδοτικού προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στις σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ μεταφραστών λογοτεχνίας και εκδοτών. Όλα αυτά υπό ένα συγκριτικό πρίσμα, στρέφοντας το βλέμμα μας δηλαδή στην Ελλάδα και στη Γερμανία και παίρνοντας ως παράδειγμα δύο εκδοτικούς οίκους, έναν ελληνικό της εκδόσης Νεφέλη που διευθύνει ο κ. Δουβίτσας και έναν γερμανικό της εκδόσης Παγαζίτην Πρέσε που διευθύνει ο κ. Κάζνιτς, που κατέχουν και οι δύο μια ξεχωριστή ευδιάκριτη θέση στο εκδοτικό τοπίο των δύο χωρών. Και έχοντας παράλληλα ως πολύτιμη συνομιλήτρια την Μαρία Τοπάλη, που είναι ποιήτρια, μεταφράστρια και κριτικός λογοτεχνίας, έχει δηλαδή μια πολύπλευρη παρουσία μέσα στο χώρο και έχει επίσης εξοικείωση τόσο με τα ελληνικά εκδοτικά πράγματα, όσο και με το γερμανικό πολιτισμικό γίγνεσθε. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και θα ήθελα να απευθύνω την πρώτη ερώτηση στον κύριο Δουβίτσα. Κύριε Δουβίτσα, οι εκδόσεις Νεφέλη στο πεδίο της λογοτεχνίας, πέρα από τη συστηματική έκδοση σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και τη φιλοξενία στον κατάλογό τους μιας εκτενούς σειράς με σημαντικούς τίτλους από την ελληνική πεζογραφική παράδοση, δηλαδή έργων που γράφτηκαν μέσα στο διάστημα 1800 και 1930, διαθέτουν επίσης έναν ευρύ κατάλογο με έργα ξένης λογοτεχνίας, κλασικών και σύγχρονων κλασικών συγγραφέων. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα συγγραφέων για το κοινό μας. Ρακίνας, Γκέτε, Μοπασάν, Ρίλκε, Κάφκα, Λατριαμόν, Ναμπόκοφ, Κάμινγκς, Κομπρόβιτς και ούτω καθεξής. Δίπλα σε αυτούς τους τίτλους υπάρχουν και έργα σημαντικών σύγχρονων συγγραφέων που πέθαναν πρόσφατα ή είναι ακόμα εν ζωή, όπως της Τόνι Μόρισον, των ποιητών Τζον Άσπερι και Τόμας Τραντστρέμερ, του Ιαν Μακιούαν, του Ιωακίμ Σαρτόριος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας μιλήσετε για το πώς διαμορφώθηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια ο πλούσιος αυτός κατάλογος. Υπήρχε ένα σαφές σχέδιο πλεύσης από τον Γιάννη Δουβίτσα αρχικά και στη συνέχεια από εσάς και πώς συνέβαλαν, εάν συνέβαλαν, στη συνδιαμόρφωση αυτού του σχεδίου οι μεταφραστές με τους οποίους συνεργαστήκατε, με τις προσωπικές τους επιλογές και προτάσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, καταρχάς, τους διοργανωτές και ευχαριστώ για την πολύ ωραία ερώτηση. Ο εκδότης όντως βάζει ένα σχέδιο πλεύσης, βάζει μια ρότα, μια κατεύθυνση. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως των εκδοτών, όταν οι ίδιοι δεν είναι μεταφραστές λογοτέχνες, όπως ο κύριος Κάζνης που είναι σήμερα μαζί μας, είναι οι υπεύθυνοι σειρών που επιλέγει ο εκδότης αυτοί που κάνουν τις επιλογές και που τον πείθουν να επενδύσει σε κάποιους τίτλους. Ειδικά στη σύγχρονη λογοτεχνία, ο ρόλος του διευθυντή σειράς είναι πολύ κρίσιμος. Όσο καλύτερα μπορεί να επιλέξει τα βιβλία και τους μεταφραστές, αλλά και να δείξει στον εκδότη πώς πρέπει να προωθήσει τα βιβλία αυτά που θα εκδοθούν στην αγορά, τόσο μακροβιότερη θα είναι η σειρά μεταφρασμένης λογοτεχνίας στον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ από τη δική μου τουλάχιστον εμπειρία ότι ο εκδότης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να φτιάξει, να διαμορφώσει μια καλή σειρά μεταφρασμένη λογοτεχνία. Φυσικά υπάρχουν πολύ σημαντικές εξαιρέσεις και τις ξέρουμε όλοι. Οπότε τελικά είναι οι προτάσεις των ίδιων των λογοτεχνών. Συνήθως ο διευθυντής σειράς για έναν εκδότη είναι ο ίδιος μεταφραστής, είναι ο ίδιος λογοτέχνης. Οπότε αυτός είναι που διαμορφώνει, έχει ένα πραγματική εικόνα για το πώς θέλει να διαμορφωθεί μια σειρά στα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια και προσπαθεί να φτιάξει, να δουλέψει σιγά σιγά αυτή τη σειρά. Στην Εφέλη του πατέρα μου, ο Χάρης Βαβιανός με την Κατερίνα Σκηνά έστησαν μαζί του το μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου της Νεφέλης μέχρι σήμερα στη μεταφρασμένη λογοτεχνία. Ήταν άλλωστε μια περίοδος
με πολύ μεγάλη παραγωγή για την Ελλάδα, η δεκαετία τέλους του 80, αρχές του 90 και όλη η δεκαετία του 90. Εγώ συνέχισα έπειτα πιο διστακτικά μετά το 2003, λόγω του ότι δραστηριοποιήθηκα κυρίως μέσα στην οικονομική κρίση. Αλλά επίσης πάντα με σημαντικούς συμβούλους, όπως παραδείγματος χάρη τον Αλέξη Πφάου, ή με σημαντικούς μεταφραστές δίπλα μου, όπως είναι ο Βασίλης Μανατίδης, όπως είναι ο Γιάννης Καλυφατίδης. Έτσι, λοιπόν, νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο εγώ καταλαβαίνω πως φτιάχνει κανείς μια σειρά. Χρειάζεται συμβούλους, χρειάζεται λογοτέχνες και μεταφραστές που θα τον βοηθήσουν, ο εκδότης θα τον βοηθήσουν τον εκδότη να φτιάξει μια σειρά με συνέπεια στον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Περνάω στον Adrian Kasnitz. Lieber Adrian, ich komme nun zu dir. Die Parasitenpresse ist ein Verlag, der seit seiner Gründung im Jahr 2000 einen Fokus auf aktuelle Lyrik gesetzt hat. Und außerdem ausgewählte Kurzprosa, Erzählungen, Kurzdramen und offene Textformen veröffentlicht hat. Dabei lag zumindest in der ersten Zeit der Schwerpunkt in der neuen deutschsprachigen Lyrik. Wurde aber mit der Zeit durch ein wachsendes Interesse an der fremdsprachigen Lyrik in Übersetzung ergänzt. Und ihr habt bisher internationale Lyrik unter anderem aus Dänemark, aus Polen, den Niederlanden, aus Griechenland, Norwegen und so weiter veröffentlicht. Weitere Übersetzungen, zum Beispiel aus dem Russischen, Portugiesischen und Spanischen, sind in Vorbereitung. Und ihr plant außerdem eine neue Reihe, die künftig Erzählungen in Übersetzungen vorstellen wird. Ich möchte dich nach den Auswahlkriterien für die fremdsprachigen Titel fragen. Wie kommst du überhaupt zu den Autorinnen, die dich interessieren? Also läuft das meist durch Netzwerke, also durch Bekanntschaften mit internationalen Autorinnen oder Verlegerinnen, die im Ausland sitzen? Und wenn ja, also wie findest du dann den Übersetzer oder die Übersetzerin, die dann das Buch, ein bestimmtes Buch also übersetzen wird? Und wie offen bist du für Vorschläge, andererseits die von den ÜbersetzerInnen selbst kommen und wird dich also auf einen Autor, eine Autorin hinweisen, von dem oder der du noch nichts gehört hattest? Erstmal hallo, Kalispera Sas. Ich sitze hier in Köln. Wir haben es irgendwie 13 Grad draußen. Es ist ziemlich, ziemlich kühl. Ich beneide Sie alle in Griechenland für das schöne Wetter und wir sind noch lange nicht so weit. Danke auch für die Einladung. Das ist jetzt erstmal eine ganze Reihe von Fragen, die du hast, Marina. Ich erzähle vielleicht ein bisschen von der Geschichte des Verlages. Uns gibt es jetzt 20 Jahre und es fing an als ein eher studentisches Projekt. Ich war noch jünger als jetzt und habe im Studium angefangen, so Lyrikhefte zu machen für andere junge deutschsprachige Autoren, die halt auch so in meiner Generation waren. Dann vor der ersten großen Veröffentlichung standen, die dann später kamen. Und wir haben halt immer Debüts veröffentlicht mit Heften. Das haben wir irgendwie viele Jahre gemacht. Der Verlag ist jetzt ein anderer als am Anfang. Wir machen jetzt hauptsächlich Taschenbücher und diese Anthologien mit Dichterinnen und Dichtern aus verschiedenen Ländern. Und aber vieles hat sich am Anfang, auch diese Fremdsprachen, die dazugekommen sind, über die Dichter entwickelt. Dichterinnen und Dichter, die vielleicht andere Sprachen haben können, unterwegs waren, vielleicht zu Festivals eingeladen waren, dann spannende andere junge Dichterinnen und Dichter wieder kennengelernt haben. So sind oft die ersten Übersetzungen dieser fremdsprachigen Dichter passiert. Und letztendlich war es dann halt dieses Netzwerk, das halt diese Sprachen dann auch vorangebracht hat. Am Anfang war es zum Beispiel, ich meine, das ist weit weg von uns, aber Südamerika,
weil ein Dichter und Übersetzer aus Berlin, Timo Berger, der uns halt viele Vorschläge gemacht hat. Und so ist das dann entstanden. Später haben wir gesagt, also später sind dann wieder andere Sprachen dazugekommen, aber meistens auch so durch diese Schriftsteller-Übersetzer-Konstellation, dass halt Autoren, die dann auch Übersetzer sind, Vorschläge machen. Jetzt sind wir vielleicht nochmal an einer neuen Schwelle, dass wir halt eben sagen, also zum Beispiel der Lyrikbereich ist natürlich ein besonderer, weil ja auch die Übersetzungen häufig anders sind, weil sie ja auch wieder gute Dichte in der Zielsprache sein sollen und es häufig auch ein Dichter in der Zielsprache erfordert, der die Nachdichtung anfertigt. Wenn wir jetzt mit Prosa auch etwas weitermachen und uns sagen, wir möchten gerne Erzählungen, Kurzgeschichten, vielleicht Kurzromane auch aus anderen Sprachen übersetzen, funktioniert das natürlich nochmal anders, weil man dann häufig auch mit anderen Übersetzern, Übersetzerinnen zusammenarbeitet. Und da bekommen wir mittlerweile auch Vorschläge von Übersetzerinnen und Übersetzern und schauen uns das an und entscheiden dann. Waren das jetzt alle Fragen? Ich weiß nicht, es waren so viele. Ja, stimmt. Vielen Dank also für das ganze Bild, das Sie uns gegeben haben. Maria, περνώ σε σένα. Ασχολείσαι εδώ και δεκαετίες με τη λογοτεχνία μέσα από διάφορες ιδιότητες, ως ποιήτρια και συγγραφέας εν γέννη, ως κριτικός και σχετικά προσφάτως ως ανθολόγος της ανθολογίας που αναφέραμε, Ποίηση με Πείσμα. Ένα βιβλίο που απορρέει φυσικά μέσα από τη συστηματική ενασχόλησή σου όλα αυτά τα χρόνια με την σύγχρονη ελληνική ποιητική παραγωγή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πού ακριβώς τοποθετείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ενασχόλησή σου με τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων, αλλά και μη λογοτεχνικών θεωρητικών βιβλίων. Αναφέρω εδώ για όσους δεν το γνωρίζουν πιθανώς ότι έχεις μεταφράσει μεταξύ άλλων δύο βιβλία του Jürgen Habermas για τις εκδόσεις Κρύπτα και πιο πρόσφατα το 2018 το βιβλίο Ιδέα του Σοσιαλισμού του Axel Honneth για τις εκδόσεις Πόλης. Όπως και βιβλία για παιδιά. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ποια ανάγκη σου έρχεται να καλύψει η μετάφραση. Και μια δεύτερη ερώτηση, που συνδέεται ίσως με την πρώτη. Μιας και δεν βιοπορίζεσαι κυρίως από τη μετάφραση και μεταφράζεις επιλεγμένους τίτλους, ποιον ρόλο έχουν παίξει στις μέχρι τώρα επιλογές βιβλίων που έχεις μεταφράσει, η σχέση συνεργασία σου με τους διάφορους εκδότες, κατά πόσον είσαι δηλαδή ανοιχτή, δεκτική απέναντι σε προτάσεις που έρχονται από έξω και, ή κατά πόσον προτιμάς κυρίως να αυτενεργείς, να επιλέγεις δηλαδή εσύ τις μεταφράσεις με δικά σου προσωπικά κριτήρια και να προτείνεις βιβλία εσύ σε εκδότες. Δεν σε ακούμε, Μαρία. Ναι, τώρα με ακούτε όμως. Έτσι. Καλησπέρα. Θερμές ευχαριστίες και από μένα στο Ινστιτούτο Goethe και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για αυτή την πρόσκληση και για όλη την πολύτιμη διοργάνωση. Παρακολούθησα ένα μέρος ήδη από την πρώτη φορά και καλησπέρα και στους συνομιλητές και σε όλους εσάς. Λοιπόν, θα πω καταρχάς, θέλω λίγο να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Περικλής Δουβίτσας. Είναι αδύνατο να μην το κάνω, γιατί εγώ οφείλω την ύπαρξή μου στην Εφέλη από κάθε άποψη, και ως μεταφράστρια και ως ποιήτρια και ως κριτικός. Και μάλιστα, ακριβώς εκεί που το τοποθέτησε ο Περικλής ξεκινώντας, δηλαδή από αυτές τις μορφές κλειδιά, από αυτούς τους φοβερούς διαμεσολαβητές, που ήταν οι διευθυντές των σειρών και παραμένουν. Έχω κάθε σεβασμό ασφαλώς για τους εκδότες που οι ίδιοι αποφασίζουν για όλα, αλλά εγώ από χαρακτήρα αγαπώ πάρα πολύ τα δίκτυα και τις ομάδες και όπως ο Σεφέρης λέει ότι τα ποίηματά μας είναι, τα λόγια μας είναι παιδιά πολλών ανθρώπων, είναι καλό και τα βιβλία μας να θυμόμαστε ότι είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Εγώ έκανα το πρώτο μου βήμα στη μετάφραση και την πρώτη μου επαφή με την Εφέλη και τον πατέρα του Περικλή, τον Γιάννη,
Μέσω του Παναγιώτη Κονδύλη και της σειράς που ξεκίνησε ο Παναγιώτης Κονδύλης για το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό στην... Άρα είναι και μια αρχή απάντηση στην ερώτησή σου, Μαρίνα. Εκεί ήταν από τη μεριά του εκδότη, δηλαδή του εκδότη μαζί με τον σύμβουλο της έκδοσης, με τον διευθυντή της σειράς, που ήρθε σε μένα η πρόταση για να μεταφράσω το βιβλίο του Μπούρκχαρτ, το «Ο πολιτισμός της αναγέννησης στην Ιταλία». Από την άλλη μεριά, αντίστροφα, επειδή η Νεφέλη έβγαζε το περιοδικό Ποίηση, που το διεύθυνε ο Χάρης Λαβιανός, ξεκίνησα εκεί να γράφω ποίηματα, να γράφω μετάφραση γερμανικής ποίησης και να γράφω και κριτική. Όλα λοιπόν ήταν στην Νεφέλη. Η Νεφέλη ήταν, ας το πούμε ανοιχτά, ένα μίνι εθνικό project εκείνη την εποχή, έτσι. Δηλαδή, είχε τα πάντα και ακόμα τα έχει φυσικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αρκετά τονιστεί ο ρόλος της Νεφέλης ιστορικά στα εκδοτικά μας πράγματα και το πόσα της οφείλουμε. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση θεσμών που δεν διέθετε η πολιτεία και ακόμα σε μεγάλο βαθμό δεν διαθέτει. Όμως ο ιδιωτικός τομέας τα πρόσφερε απλόχερα και σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, να πω τώρα λίγο επί του προσωπικού αυτά που με ρώτησες, Μαρίνα. Η μετάφραση είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο εντατική μορφή ανάγνωσης. Είναι η πιο εξαντλητική μορφή ανάγνωσης, που σημαίνει ότι είναι ένας τρόπος ακραίας απόλαυσης του κειμένου. Ταυτόχρονα είναι και η βέλτιστη άσκηση για όποιον καταγίνεται με τη συγγραφή σε οποιαδήποτε εκδοχή της. Είναι η καλύτερη γυμναστική. Δεν ξέρω, βλέπω ο Άντριαν χαμογελά, ελπίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Αλλά επίσης για μένα πια, για μένα ως Μαρία, με το όποιο γερμανικό background έχω, είναι και ένα ζήτημα ταυτότητας η μετάφραση. Διότι με κάποιον τρόπο έχω δύο εαυτούς, έναν ελληνικό και έναν γερμανικό. Όσον λοιπόν αφορά τώρα τη μετάφραση της ποίησης, θα μιλήσω αρχικά για αυτή, η μετάφραση για μένα είναι και μια προσπάθεια να ενώσω αυτούς τους δύο εαυτούς. Είναι δηλαδή κατασκευή μιας γέφυρας, είναι δοκιμή των υλικών, είναι η ευχαρίστηση του πειραματισμού. Και εκεί βέβαια οι προτάσεις γίνονται ως επιτοπλίστων από μένα προς τους εκδότες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πάρα πολύ φυσικό. Όσον αφορά τα θεωρητικά επιστημονικά βιβλία που κατά καιρούς μεταφράζω, αυτά οφείλονται ασφαλώς αφενός στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκδότες σε μένα. Στην περίπτωση του Κονδύλη που ήταν η πρώτη φορά, δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνης. Εκεί το πράγμα έγινε με τον ωραίο αυτό τρόπο που λέγεται αξιολόγηση. Μας ζήτησε ο άνθρωπος, ζήτησε από τους μεταφραστές να δώσουν δοκιμαστικά και διάλεξε τους μεταφραστές του. Και μάλιστα θυμάμαι ότι μου είχε πει, τα διόρθωνε και μάλιστα χειρόγραφα αυτά τώρα, έτσι. Μιλάμε για εποχές πολύ ένδοξες και μου είχε πει όταν θα το πάρετε πίσω, αυτό που θα σας δώσω, το πρώτο κεφάλαιο, να μην τρομάξετε. Μπορείτε να γίνετε μια πολύ καλή μεταφράστρια και μου έδωσε πίσω ένα απολύτως κοκκινισμένο χειρόγραφο. Ήταν ένα, θα πω αμέσως τώρα, κάθε τέτοιο βιβλίο λοιπόν, ιδίως εάν υπάρχει συνεργασία με επιστημονικό επιμελητή, και εγώ το θέλω αυτό στα επιστημονικά βιβλία και το ζητώ, και όταν δεν υπάρχει έχω τεράστιο άγχος, για μένα είναι και ένα μίνι πανεπιστημιακό σεμινάριο. Όταν τελειώνει, δηλαδή, βρίσκομαι πάντα λίγο πιο μπροστά από εκεί που βρισκόμουν πριν το ξεκινήσω. Επί της ουσίας, δε, θα πρέπει να πω ότι η ποίηση, κατά τη γνώμη μου, συνομιλούσε και συνομιλεί πάντοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία, που είναι οι τομείς από τους οποίους μεταφράζω. Εμπνέεται η ποίηση από εκεί και με τη σειρά της η ποίηση τροφοδοτεί τη φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία. Άρα, ο συνδυασμός είναι ιδανικός από κάθε άποψη. Εκεί οι προτάσεις είναι από την πλευρά των εκδοτών προς εμένα και μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι ήταν όλες παραπάνω από δελεαστικές και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν απάντησα επαρκώς και αν κάτι έχω παραλείψει. Βεβαίως απάντησες, όχι μόνο επαρκώς, αλλά έθεσες νομίζω πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Κρατώ και τον τριπλό ορισμό της μετάφρασης ως τρόπο ακραίας απόλαυσης του κειμένου, λογοτεχνικής άσκησης και συγκρότησης ταυτότητας. Μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι εκφράζει πολλούς από εμάς. Κύριε Δουβίτσα, μια επόμενη ερώτηση προς εσάς. Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον των εκδόσεων Νεφέλη, όσον αφορά ειδικά το πεδίο της μεταφρασμένης λογοτεχνίας? Σκοπεύετε να κάνετε ένα περαιτέρω άνοιγμα
προς την ξένη σύγχρονη λογοτεχνία ή σκοπεύετε κυρίως να επεκτείνετε τον κατάλογο της κλασικής ξένης λογοτεχνίας, προχωρώντας παράλληλα και σε κάποιες επανεκδόσεις, επανατυπώσεις εξαντλημένων τίτλων? Ναι, στο πλαίσιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ακόμα μέσα στην πλήρη αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πανδημία, είναι πολύ δύσκολο να κάνω συγκεκριμένες προβλέψεις και εξαγγελίες. Η πρόθεσή μου πάντως είναι να καταφέρω μια επανεκκίνηση της σειράς μεταφρασμένης λογοτεχνίας, με τους όρους όμως που είχα ήδη θέσει στα χρόνια που εγώ δραστηριοποιήθηκα στην Αφέλεια από το 2003. Δηλαδή, μια ισορροπημένη σειρά και με νέες μεταφράσεις σημαντικών κλασικών έργων, οι οποίες λείπουν ακόμα κάποιες, νομίζω, αλλά και με επιλογές από τη σύγχρονη παραγωγή που, να πω την αλήθεια, τις φοβάμαι ακόμα, γιατί η Νεφέλη είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος όσον αφορά τη μεταφρασμένη ξένη λογοτεχνία τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, και θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτικός. Από την άλλη, αν δεν τολμήσει κανείς στη σύγχρονη λογοτεχνία, δεν αξίζει και πολύ να έχει σειρά σύγχρονης λογοτεχνίας. Οπότε είναι κάτι που, αν θέλετε, αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω, ότι είναι επιτακτική ανάγκη για μένα να καταφέρω να δραστηριοποιηθώ σωστά και καλά πάλι στην ξένη λογοτεχνία, τη σύγχρονη ξένη λογοτεχνία, και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Σας ακούμε. Also, jetzt. Okay. Vielen Dank, Perikles. Lieber Adrian, Moment, jetzt habe ich das verloren. Ja, ich wende mich wieder an dich. Bei der Parasitenpresse sind bisher zwei Bücher mit Lyrik aus Griechenland erschienen. Es geht erstens um die bereits erwähnte Anthologie aktueller griechischer Lyrik, Kleine Tiere zum Schlachten, die du zusammen mit Vasiliki Gnithaki herausgestellt hast. Und zweitens um das erste Buch einer jungen Dichterin, Vanais Chiosu, Nützliche Kinderspiele, das ins Deutsche von Elena Palanzar und der Gruppe Lexis übertragen wurde. Ein drittes Buch aus dem Griechischen ist in Vorbereitung, das habe ich auch bereits erwähnt, das Langgedicht Requiem für Homs von Yasra Khaled. Außerdem habt ihr aber auch Übersetzungen aus anderen sogenannten kleinen Sprachen oder kleinen Literaturen veröffentlicht, wie zum Beispiel aus dem Lettischen, aus dem Mazedonischen, aus dem Norwegischen und so weiter. Ich möchte dich also fragen, ob das eine bewusste Entscheidung war, Autorinnen, die in solchen kleinen Sprachen schreiben, zu unterstützen. Und ob du denkst, dass die kleinen Literaturen eine besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung überhaupt brauchen. Oder ist das Konzept einer national definierten Literatur deiner Meinung nach eher längst überholt? Und was dich eher interessiert, sind Autorinnen, die unabhängig von dem Land, aus dem sie kommen, oder aus der Sprache, in der sie schreiben, gut zum Verlagsprogramm passen. Ja, danke für die Fragen. Da sind schöne Aspekte drin. Also zum einen stimmt das. Wir haben halt auch weiter vor, auch griechische Autorinnen und Autoren vorzustellen. Ein Band ist in Vorbereitung. Es gibt halt auch zwei weitere Vorschläge, die eigentlich hier schon auf dem Stapel für die Zukunft liegen und wir die halt auch gerne machen würden. Aber es hat alles seine Zeit und wir machen auch, so wie Perikles das gesagt hat, wir machen auch kleine Schritte und auch gerade diese Zeit ist natürlich auch eine Zeit der Unsicherheiten und man muss immer alles sorgfältig abwägen und dann auch manchmal auch sehr spontan handeln und sagen, okay, das können wir jetzt gerade tun, das macht Sinn und andere Sachen nicht. Die kleinen Sprachen, ich meine, sind ja, die haben halt vielleicht einen Vorteil für uns als kleiner Verlag, dass sich die großen Verlage nicht darum kümmern und die nicht interessant finden. Aber ich glaube, das Problem, was halt so bei den kleinen oder kleineren Sprachen, bei Griechisch kann man ja gar nicht von kleiner Sprache sprechen, da man, also
das Problem wird da halt besonders deutlich. Das gilt aber auch für die großen Sprachen, Englisch, Französisch oder Spanisch. Das ist eigentlich das Interesse an ungewöhnlicher Literatur, wie Lyrik es ist oder wie Kurzprosa oder experimentelles Schreiben ist, dass das eigentlich nicht stattfindet bei anderen Verlagen. Und wenn wir zum Beispiel Lyrik aus Spanien machen, wo man denken könnte, da müsste es ja jede Menge auch Übersetzungen im Deutschen geben, so ist das nicht der Fall, was jüngere Autorinnen und Autoren betrifft. Und das gilt halt für viele, viele Länder. Klar, wir können halt nicht alles machen, das geht halt nicht, aber wir merken eigentlich, dass das halt bei vielen Ländern das ähnliche Problem ist, dass man eigentlich viel zu wenig an Übersetzungen hat und Übersetzern und Übersetzerinnen sehr dankbar sein muss, dass sie halt so als Botschafter, wie Nopi das am Anfang gesagt hat, dass es sie gibt und uns auch das vermitteln, weil sie natürlich beide Sprachen, beide Länder kennen und irgendwie natürlich auch ein Gespür dafür haben, was ist jetzt zwar ein guter Text in der eigenen Sprache, aber was könnte halt auch gut funktionieren in einer anderen Sprache. Und das andere, was du auch ansprichst, ist natürlich so etwas, dass Dichter, Dichterinnen heutzutage lösen sich natürlich auch von diesen nationalen Kategorien. Es gibt halt immer wieder und auch immer mehr Autorinnen und Autoren, die, weil sie natürlich verschiedene Sprachkenntnisse haben, halt auch auf verschiedenen, in verschiedenen Ländern unterwegs sein können. Wir haben halt auch Autoren im Programm, die zum Beispiel Kinga Tod ist eine Autorin, die eher von der Performance-Kunst kommt, eine Ungarin, die teilweise in Deutschland lebt oder in deutschsprachigen Ländern, aber eben auf Ungarisch, Deutsch und Englisch unterwegs sein kann und eigentlich so diese nationale Zuschreibung trifft da halt überhaupt nicht mehr zu. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die halt auch immer mehr passiert. Denke ich auch. Danke, Adrian, für deine Antwort. Maria, μέσα στο σύνολο του μεταφραστικού σου έργου δεσπόζει ασφαλώς η εργασία σου πάνω στο Ρίλκε. Έχεις δημοσιεύσει, όπως ανέφερε και στην αρχή, τη μετάφραση του εμβληματικού έργου του Ρίλκε «Ελεγίες του Ιντουίνου» στις εκδόσεις Πατάκη. Επίσης, στις εκδόσεις Νεφέλη, το βιβλίο «Κισμέτ», 13 ιστορίες αγάπης, που περιέχει σύντομες νεανικές αφηγήσεις του Ρίλκε. Ενώ στο περιοδικό «Ποιητική» είχες δημοσιεύσει τμηματικά την μετάφρασή σου ενός άλλου κορυφαίου έργου του Ρίλκε, των «Σονέτων στον Ορφέα». Στο ίδιο περιοδικό, στην ποιητική, αλλά και παλιότερα στην ποιήση, έχεις δημοσιεύσει και μεταφράσεις άλλων ποιητών και ποιητριών. Θα έλεγες ότι η μετάφραση της ποιήσης, επειδή ακριβώς συγκροτεί ένα ιδιαίτερο πεδίο που δεν συμβαδίζει με τους οικονομικούς όρους της αγοράς του βιβλίου, αναβαθμίζει τον ρόλο των μεταφραστών που επιλέγουν συνήθως οι ίδιοι με βάση προσωπικά καλλιτεχνικά του ζητούμενα ποιους ποιητές θα μεταφράσουν. Και πώς κρίνεις, μια δεύτερη ερώτηση, συναφή, ως προς την προώθηση της ξένης σύγχρονης ποίησης, την παράλληλη ύπαρξη και λειτουργία των λογοτεχνικών περιοδικών, των περιοδικών ποίησης, όπως είναι η ποιητική, όπως είναι το φάρμακο. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν αυτό το πεδίο από τη μια των περιοδικών και από την άλλη των εκδοτικών οίκων, μεγαλύτερων ή μικρότερων, που αποφασίζουν να εντάξουν και αυτοί κάποιους τίτλους σύγχρονης ξένης ποίησης στο πρόγραμμά τους. Θεωρείς ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις από την πλευρά των εκδοτικών οίκων και ότι οι Έλληνες εκδότες θα έπρεπε να γίνουν πιο τολμηροί στις επιλογές τους, ή θεωρείς ότι αυτό το κενό που πιθανό να υπάρχει καλύπτεται από τα περιοδικά ποίησης, από τα λογοτεχνικά περιοδικά, που απευθύνονται εκ των πραγμάτων σε ένα πιο περιορισμένο αναγνωστικό κοινό.
Μαρία, το μικρόφωνο σου. Είναι πολλές οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Λοιπόν, εάν κάτι παραλείψω, μπορείς να μου το επισημάνεις και να επανέλθω. Λοιπόν, σε σχέση, καταρχάς, τα σονέτα στον Ορφέα δεν τα έχω ολοκληρώσει ακόμα. Το πηγαίνω σιγά-σιγά. Όπως άλλωστε και οι ελεγίες του Ντουίνο είχαν ξεκινήσει πρώτα σαν μια διαδικασία σε εξέλιξη, την οποία δημοσίευσα στο περιοδικό Ποίηση και χρωστάω ευγνωμοσύνη στην ύπαρξη των περιοδικών, ασφαλώς της ποίησης και της ποιητικής τώρα, που δίνει αυτή την ευκαιρία σε ένα μεταφραστή. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά σε κάτι τόσο δύσκολο και τόσο ρυψοκίνδυνο όπως είναι η μετάφραση της ποίησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε ας πούμε, με τον κάπως ανεπίσημο τρόπο που είναι η δημοσίευση σε ένα περιοδικό, να θέτουμε σε συζήτηση δηλαδή τη δουλειά, να παίρνουμε γνώμες πριν προβούμε στο να βγάλουμε ένα βιβλίο, έτσι, που είναι κάτι πια οριστικό και ανετάκλητο, ας το πούμε έτσι. Άρα είναι και ένας τέτοιος ρόλος που επιτελούν τα περιοδικά πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, αν με το αναβαθμίζει, ρωτάς, Μαρίνα, αν αναβαθμίζεται ο ρόλος, ας πούμε, των μεταφραστών που προτείνουν ποίηση, γιατί είχαμε πει και προηγουμένως ότι στην ποίηση κυρίως είναι οι μεταφραστές που συχνά είναι και ποιητές οι ίδιοι, οι οποίοι προτείνουν τη μετάφραση άλλων ποιητών. Μολονότι το Κισμέτ βέβαια ήταν πεζό, αλλά ήταν πρόταση του Περικλείδου Βίτσα, το Κισμέτ του Ρίλκε, και ήταν μεγάλη, μεγάλη απόλαυση μεταφραστική για μένα. Λοιπόν, αν με το αναβαθμίζει, εννοούμε ότι τους δίνει μεγάλη πρωτοβουλία. Ασφαλώς θα απαντήσω καταφατικά. Ασφαλώς δίνει μεγάλη πρωτοβουλία και μεγάλη ευθύνη στους ποιητές και στους μεταφραστές. Από την άλλη, βέβαια, πρόκειται για μία φάβα που έχει λάκκο, έτσι. Δηλαδή, η μετάφραση της ποίησης, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μία υπόθεση με αρκετό ρίσκο, που μπορεί να εκθέσει έναν μεταφραστή. Και η ποιητική ιδιότητα, εδώ θα με συγχωρήσετε, μιλάω και λίγο ως κριτικός, η ποιητική ιδιότητα, αν χρησιμοποιείται επιπόλαια για να υποστηρίξει τη μεταφραστική, κινδυνεύει να συνεκτεθεί μαζί της και μάλιστα καμιά φορά σε βαθμό μη αναστρέψιμο. Εγώ είμαι παλιά κακιά της πιάτσας, οπότε τα λέω χωρίς να φοβάμαι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν έχει και προβλήματα. Και μερικές φορές τα προβλήματα όντως εκθέτουν, ειδικά όταν καταπιάνεται κανείς με μεγάλα έργα. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα και τα λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας, καταρχάς εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που το μάθαμε, εγώ το έμαθα στη Γερμανία. Το έμαθα από τους φίλους Γερμανούς, ομοτέχνους, μεταφραστές, κριτικούς κτλ. Στην Ελλάδα διαθέτουμε λογοτεχνικά περιοδικά δυσανάλογα υψηλής ποιότητας και συνέπειας στον τομέα της ποίησης, ειδικά στον τομέα της ποίησης, αν σκεφτούμε τα μέσα που διαθέτουμε ως χώρα και το εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, το αναγνωστικό. Έτσι, μιλάω για την ποιητική, την πρώην ποίηση, που είναι αδιάλειπτη πορεία από το 1993 μέχρι σήμερα. Μιλάω για το φάρμακο ασφαλώς, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε και θεσμούς που δεν είναι περιοδικά, είναι όμως φόρα, δίκτυα, όπως είναι το Μεταλόγια Γίνεται του Παναγιώτη Ιωαννίδη, που και εκεί γίνονται εκδηλώσεις που υπάρχουν παραγγελίες μεταφράσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά παρουσιάζεται ένα μεταφραστικό εργαστήριο, έτσι, και μετά ακολουθεί δημοσίευση στο The Books Journal. Και εκεί, λοιπόν, έχουμε μια συστηματική δουλειά μετάφρασης της ποίησης και δημοσίευση. Άρα, λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, με αυτά όλα, παρέχεται στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ποιητές, μεταφραστές και αναγνώστες ένα φόρουμ που είναι και σταθερό και υψηλής ποιότητας. Τώρα, εγώ πάντοτε παροτρύνω τους νεότερους, ας πούμε, όταν θέλουν να μεταφράσουν, να κάνουν πρώτα μία δημοσίευση σε ένα περιοδικό. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Εξήγησα προηγουμένως τους λόγους. Για τους εκδότες, πιστεύω ότι και πάλι τηρουμένων των αναλογιών υπάρχει καλή υποδοχή και υποστήριξη, ειδικά όταν ο μεταφραστής ή η μεταφράστρια έχουν πείσει και αποδείξει ότι ξέρουν τη δουλειά, και όταν ο ποιητής ή η ποιήτρια που προτείνεται επίσης πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Πρόσφατα είδαμε ότι πήρε η Λουίζα Γκλικ το βραβείο Νόμπελ. Είπανε όλοι, μα δεν την ξέρει κανένας. Το είπαν πολλοί Έλληνες αυτό.
δυστυχώς και άνθρωποι των γραμμάτων το είπανε. Χρειάστηκε να τους υπενθυμίσουμε ότι στα περιοδικά αυτά υπήρχε η Γκλικ και ότι υπήρχε ήδη βιβλίο υπό έκδοση προτού συζητηθεί οτιδήποτε για το Νόμπελ. Το οποίο βιβλίο ήδη έκανε τώρα και τη δεύτερη του έκδοση. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή υπάρχει γενικά μια τάση γκρίνιας και είμαστε μια μικρή γλώσσα και μια μικρή χώρα, σε αυτή τη μικρή γλώσσα και τη μικρή χώρα έχουμε πάρα πολλούς τίτλους συγκριτικά μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Είναι και φυσικό. Οι μικρές γλώσσες είναι πιο ανοιχτές στη μετάφραση. Είναι γνωστό αυτό. Είναι πιο εύκολο να έχουμε πολλές μεταφράσεις στα ελληνικά από το να έχουμε πολλές μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας σε μια πολύ ισχυρή γλώσσα, όπως είναι, ας πούμε, τα αγγλικά, έτσι δεν είναι, που είναι πολύ πιο κλειστή, γιατί είναι αρκετά περισσότερο αυτάρκης. Λοιπόν, φυσικά τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν υπήρχαν περισσότεροι θεσμοί από την πλευρά του κράτους που να το υποστηρίζουν αυτό. Ήδη γίνονται πολύ καλές προσπάθειες από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Την πλατφόρμα αυτή την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, κυρία Χατζηγεωργίου. Αλλά βέβαια χρειαζόμαστε θεσμούς με μόνιμη παρουσία, χρειαζόμαστε υποτροφίες. Αυτά όλα δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν οι εκδότες. Και πάλι λοιπόν νομίζω ότι οι εκδότες κρατάνε ψηλά τη σημαία μαζί με τους μεταφραστές και τους ποιητές. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Έδωσες μια εμπεριστατωμένη εικόνα, νομίζω, της δουλειάς που γίνεται και υπογείως και της ύπαρξης όλων αυτών των φορέων μεταξύ άλλων και των δικτύων. Για έκανες πολύ καλά που το ανέφερες, ήταν παρέλειψή μου, όπως είναι το «Με τα λόγια γίνεται». Και η περίπτωση της Λουίζα Γκλικ είναι πρόσφατη, αλλά είναι και ενδεικτική, νομίζω, όλης αυτής της δουλειάς που προϋπάρχει και βγαίνει κάποια στιγμή προς τα έξω ή γίνεται προσβάσιμη σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλά δεν πάβει να έχει υπάρξει και να αποφέρει καρπούς. Κύριε Δουβίτσα, μια τελευταία ερώτηση έχω προς εσάς. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ηλεκτρονική πλατφόρμα FairRead, την οποία διευθύνετε, διαχειρίζεστε, που είναι μια σύγχρονη πρόταση αναβάθμιση του περιβάλλοντος ανάγνωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής μας, αλλά και παροχής υπηρεσιών τόσο προς τους δημιουργούς του βιβλίου, όσο και τους επαγγελματίες στον χώρο του βιβλίου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης που κάνουμε σήμερα, θα ήθελα, αν μπορείτε να μας πείτε ειδικότερα, κατά πόσον το FairRead απευθύνεται και στους μεταφραστές λογοτεχνίας, και με ποιον τρόπο, ή αν είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς την πρωτότυπη συγγραφική ελληνική παραγωγή. Έχετε φέρει και κάποιο οπτικό υλικό που θέλετε να μας δείξετε? Ναι, ναι, θα παίξει λογικά αυτόματα όσο μιλάω. Το project αυτό, το FairRead, είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών για τον χώρο της ανάγνωσης και του βιβλίου, όπως είπατε, και απευθύνεται τόσο σε αναγνώστες, όσο και σε συγγραφείς, εκδότες και βιβλιοπόλες. Το οικοσύστημα του βιβλίου, όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, είναι αρκετά περίπλοκο, οπότε η ανάγκη δημιουργίας ευέλικτων λύσεων νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν προσφέρει εργαλεία για όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του χώρου του βιβλίου και έχει ένα σαφή προσανατολισμό στο μέλλον και σε λύσεις που βασίζονται στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, αλλά και η γνώση του αντικειμένου βιβλίου. Το πώς φτιάχνουμε δηλαδή ένα βιβλίο και γιατί φτιάχνουμε ένα βιβλίο. Για μένα το βιβλίο σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πάντα στον πυρήνα σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι προτείνουμε ως λύση. Η FairRead λοιπόν δημιουργήθηκε 5-6 χρόνια πριν, το 2015 προς 2016, από την ανάγκη να υπάρξει στον χώρο της ανάγνωσης μια δίκαιη, λειτουργική και όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη κοινή υποδομή. Οπότε προτείνει βιώσιμες λύσεις για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν και τους αναγνώστες αλλά και τους δημιουργούς, συγγραφείς ή μεταφραστές, που είναι για μένα η δύο σημαντική βασική πόλη του οικοσυστήματος του βιβλίου, αλλά και όλους τους άλλους που βρίσκονται ενδιάμεσα και είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του κύκλου, όπως είδαμε πριν λίγο στις εικόνες. Ήδη στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας πλατφόρμας φτιάξαμε λειτουργικά μοντέλα, δηλαδή μακέτες, που μπορούν να καλύψουν διάφορες ανάγκες των συντελεστών ενός βιβλίου και τα δοκιμάσαμε, λίγο ή περισσότερο. Τώρα για το 2021 και το 2022, η πλατφόρμα θα επικεντρωθεί στη μικρή παραγωγή έντυπων βιβλίων υψηλής ποιότητας, γιατί φτιάχνει δικό της εργαστήριο βιβλίων στην Τίνο αυτή τη στιγμή, αλλά και την φιλοξενία ψηφιακού υλικού γύρω από τα βιβλία αυτά.
Ένα νέο εγχείρημα τώρα που δείχνει ακριβώς την ευκολία που προσφέρει η πλατφόρμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, το Greek Studies Now. Αυτό είναι ένα δίκτυο που οργανώνεται από τις ελληνικές έδρες των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Άμστερνταμ. Συζήτησαν μαζί μας και τελικά αποφάσισαν το δίκτυο να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα μας με ένα ανεξάρτητο site που έχει πολύ υλικό ήδη online, θα το βλέπετε όσο περιηγούμαστε εκεί, όσο μιλάω, και είναι πάρα πολύ ενεργό με εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις κάθε μήνα. Όσον αφορά τώρα τους μεταφραστές που μου είπατε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, τι θα μπορούσα να σκεφτώ. Έχοντας την εμπειρία της πλατφόρμας αυτής και των δικών μας δυνατοτήτων, δηλαδή τις εκδόσεις, των εκδόσεων Εφέλη, που είναι πίσω από όλη αυτή την πλατφόρμα, τα τελευταία 5 χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε ένα δίκτυο παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε τώρα με τον Greek Studies Now. Δηλαδή, ένα δίκτυο που θα έχει μια κεντρική οργάνωση, που δεν θα είναι μέσα σε εμάς, στο δικό μας εκδοτικό οίκο, μια που είμαστε εδώ, ας πούμε, το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού να συντονίσει ένα πλαίσιο δράσεων, οι οποίες θα φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, θα ένωναν τα Ινστιτούτα των Ξένων Χωρών, όπως το Ινστιτούτο Goethe που μας φιλοξενεί σήμερα, και θα επωφελούνταν από την ευρεία εμβέλεια τώρα των υπόλοιπων project που είναι ήδη στην πλατφόρμα. Γιατί επάνω εκεί είναι και η Νεφέλη, είναι και το περιοδικό Χρόνος, είναι και πάρα πολλά project για μικρά για audiobooks κλπ. Έτσι λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή δημιουργεί αβίαστα δικτυώσεις μεταξύ των project και συνδέσεις που διαφορετικά χρειάζονται πολλούς πόρους και πολλή δουλειά για να γίνουν, αν τις δει κανείς ως ένα μοναδικό project και έναν μοναδικό διοργανωτή. Οπότε εμείς είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση, αλλά θα πρέπει να είναι ένα project με μία minimum κεντρική οργάνωση. Να μην ζητάει από εμάς να κάνουμε τη δουλειά της οργάνωσης, ώστε να ξέρουμε ότι θα υπάρχει υλικό, αλλά και συνέχεια θα υπάρχουν στόχοι για τη συνέχεια του υλικού αυτού και των δράσεων και έτσι να επιλέξουμε και εμείς να τα υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, εγώ χρειάζομαι project τα οποία θα έχουν βάθος 5ετίας ή 10ετίας μπροστά τους για να επιλέξω σε μια τέτοια περίοδο να το υποστηρίξω και να συνεργαστώ. Οπότε είδατε το υλικό στο Greek Studies Now που έπαιζε όσο μιλούσα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site και όλο αυτό το υλικό που είναι αυτή τη στιγμή online και είναι τεράστιο. Σκεφτείτε ότι το site αυτό ξεκίνησε πριν από 2 μήνες. Οπότε, γι' αυτό σας έδωσα αυτό το παράδειγμα. Για μένα τόσο ενεργά πρέπει να είναι τα εγχειρήματα που ξεκινούν αυτή τη στιγμή και για τη μετάφραση.